υπήρξε μεγάλος θόρυβος με την δήλωση του Κώστα του Ζουράρη, ο οποίος δεν έχει προσαρμοστεί προς τα πολιτικά ιωθώτα για να προσέχει λιγάκι τις εκφράσεις, και είναι προφανές ότι με δεδομένο ότι είναι φιλόπατρος, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς τον Κώστα του Ζουράρη. Ιδιαίτερα στο θέμα το Σκοπιανό έχει πάρει πολύ σωστές θέσεις. Δημιούργησε όμως πρόβλημα όπως εκφράστηκε. Πριν από πολλά χρόνια, 30 χρόνια τουλάχιστον, είχα γνωρίσει έναν πολύ ενδιαφέροντα λόγιο μεγάλης ηλικίας, τον Παλάσκα, ο οποίος συνέγραψε βιβλία εκείνη την εποχή με το όνομα Βίγλαρης. Κάποιοι ίσως τον έχετε ακουστά. Ο οποίος σε νεαρά ηλικία ήταν συνεργάτης του Βενιζέλου. Όταν διαπίστωσε όμως ότι υπήρχε έντονο το εβραϊκό στοιχείο που τον επηρέαζε, άλλαξε κατεύθυνση και ενώ είχε γράψει με το όνομα Παλάσκας και βιβλίο εναντίον του Μεταξά, στη συνέχεια βρέθηκε στο περιβάλλον του Μεταξά. Γι' αυτό και τα επόμενα βιβλία του ήταν με το ψευδόνυμο Βίγλαρης. Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ τρώγαμε ένα μεσημέρι στην Αθήνα, ρώτησε. Είχαμε κάτι προβλήματα πάλι με τους Τούρκους, απειλές, θερμά επεισόδια και τα γνωστά. Και με ρωτάει εμένα, τι νομίζεις ότι αυτή τη στιγμή είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που μας απασχολεί? Και εγώ του απάντησα ότι η ενδεχόμενη απώλεια εδάφους. Άλλωστε ποτέ δεν θεωρούσα ότι τα οικονομικά προβλήματα είναι σοβαρά. Είναι πολιτικά προβλήματα και με σοβαρούς πολιτικούς δεν υπάρχει. Η Ελλάδα άλλωστε, για να κάνω μια παρέθεση, έχει έναν προϋπολογισμό που έχει υπολογιστεί ότι είναι ίδιος με τον προϋπολογισμό της Philips, μιας μικρομεσαίας πολυεθνικής επιχειρήσεως. Άλλη μόνο αν μια τέτοια επιχείρηση δεν μπορεί να επιλύσει τα προβλήματά της. Γέλασε λιγάκι και μου λέει, άκου παιδί μου, λέει, ξέρεις πόσες φορές έχουμε χάσει και έχουμε ξαναπάρει νησιά? Εξήγησε μου όμως, όταν μετά από λίγες δεκαετίες δεν θα έχουμε Έλληνες, τι θα τα κάνουμε τα νησιά? Εννοώντας ότι το σημαντικότερο πρόβλημα που θα έπρεπε να μας απασχολήσει είναι ακριβώς το δημογραφικό, για το οποίο δεν δίνουμε σημασία γιατί δεν πουλάει και δεν φέρνει ψήφους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, πριν από μία εξαετία περίπου είχαν ανακοινωθεί, η Ελλάδα από το 2050 και μετά θα πάψει να έχει Έλληνες πλειοψηφούντες στην χώρα. Και το 2100 υπολογίζεται ότι οι Έλληνες στην καταγωγή θα είναι 2,5 εκατομμύρια. Αν ληφθεί υπόψη ότι τα στοιχεία αυτά βασίστηκαν σε γεγονότα τα οποία δεν μπορούσαν να είναι γνωστά βεβαίως, και κυρίως το ότι έφυγαν περίπου 500.000 νέοι κατά το διαρρεύσαν διάστημα από τη στιγμή που έγινε η έκθεση μέχρι σήμερα, και το ότι επίσης ο αριθμός των μεταναστών έχει αυξηθεί κατά πολύ. Υποθέτει κάποιος ότι πολύ νωρίτερα από το 2050 θα είμαστε μειοψηφία. Το ερώτημα λοιπόν που μπορεί να ανακύψει, παίρνοντας αφορμή από αυτό που είπε ο Ζουράρης, είναι ότι τι θα τα κάνεις τα νησιά που θα είναι ελληνικά όταν δεν θα έχει, δεν θα έχουν Έλληνες. Αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει πολλούς. Αν ο Ζουράρης δεν το έθετε έτσι ότι δεν μας ενδιαφέρει αυτό, αλλά έλεγε ότι παράλληλα με το ενδιαφέρον που πρέπει να επιδείξουμε για τα θέματα της εθνικής κυριαρχίας πρέπει να δώσουμε μεγάλο βάρος στη γλώσσα, τότε έχω την αίσθηση ότι θα συμφωνούσαμε όλοι. Διότι δεν είναι μόνο το δημογραφικό, έχει δίκιο ο Ζουράρης ότι είναι και το θέμα γλώσσας. Ποια γλώσσα θα μιλούν εδώ σε αυτόν τον τόπο μετά από 30 χρόνια? Μιλάω για το 2046. Ποια γλώσσα θα είναι η κυριαρχούσα? Στα Σκόπια, που λέμε ότι είναι σλαβικό κράτος, με την απογραφή του 2001 που έκανε και μαϊμονιάς εκεί ο Γκρουεύσκης, λογικό είναι, είχαν εμφανιστεί ότι είναι μόνο το 30% οι Αλβανοί. Δεν έκανε απογραφή το 2011, είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν έκανε απογραφή, κάθε 10 χρόνια γίνεται όπως ξέρετε πάντα. Και οι Αλβανοί υποστηρίζουν ότι ήδη είναι ίσα ίσα. Με το γεγονός ότι οι μουσουλμάνοι γενοβολούν, οι χριστιανοί
έχουν πέσει στην καταναλωτική κοινωνία, διότι κάνει ραγάδες η εγκυπονούσα και δεν πρέπει να ταλαιπωρηθεί. Το ποσοστό είναι, υπάρχουν κάποιες περιοχές της Ασίας που έχουν 6% αύξηση. Σε ρωσικούς πληθυσμούς εννοώ. Μέσα στην πρώην Σοβιετική Ένωση, από τότε τα έχω τα στοιχεία, τώρα δεν γνωρίζω, εκεί πάνω από το Αφγανιστάν, 6% αύξηση είχαν οι μουσουλμάνοι και ήταν στα ίσα ίσα οι χριστιανοί από τα Ουράλια και δόθε. Γι' αυτό άλλωστε επιτεθήκε και η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, δεν χρειαζόταν στο σύστημα, διότι θα επικρατούσαν οι μουσουλμάνοι σε όλη την σημερινή ρωσική ομοσπονδία. Ποια γλώσσα λοιπόν θα είναι αυτή που θα είναι κυριακούσα μετά από 30 χρόνια. Τα 30 χρόνια για τους νέους δεν είναι τίποτα. Θα τα δούμε, θα τα ζήσουμε. Ως εκ τούτου υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία είναι καταλυτικά για το μέλλον των Ελλήνων. Τα άμεσα τα οποία έχουμε, που είναι επίσης σοβαρά, και το οικονομικό και το θέμα της εθνικής κυριαρχίας, είτε είναι με την Κύπρο, είτε είναι με τα Σκόπια, είτε είναι με την Αλβανία. Αυτά είναι σοβαρά βεβαίως. Αλλά οι ενδεχόμενες απώλειές τους δεν είναι καταλυτικές για το μέλλον του ελληνισμού. Το δημογραφικό όμως και η απώλεια της γλώσσας, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για τα πλεονεκτήματα του να μιλάει κανείς ελληνικά, πόσο σημαντικό είναι, και να μην ξεχνούμε και τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε ο Ηράκλειος το 610 όταν επέβαλε την ελληνική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα του Βυζαντίου. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν τα ακολουθούσαμε τον Ιουστινιανό, τον Ισέλληνα και μιλούσαμε λατινικά σήμερα. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η γλώσσα, η οποία ελληνική γλώσσα δεν ήταν μόνο για τους Έλληνες, ήταν και για τους μουσουλμάνους, διότι τηρούσαν τότε επακριβώς αυτά που έλεγε ο Μωάμεθ και δεν μιλούσαν άλλη ξένη γλώσσα. Ως εκ τούτου είχαν για υπουργούς εξωτερικών πάντοτε φαναριώτες. Δεν τους επέλεξαν τόσο για την αξία τους, τους επέλεξαν διότι κάποιοι έπρεπε να μιλούν ελληνικά. Και μάλιστα υπάρχει το χαρακτηριστικό, και αυτό μέχρι πρόσφατα, υπάρχει το χαρακτηριστικό στοιχείο με τον Μπίσμαρκ, όπου στον πόλεμο του 1897 είχε τελειώσει η ιστορία. Σας είχα εξηγήσει πως οι Γερμανοί τραπεζίτες έβαλαν τον Μπίσμαρκ να μας οδηγήσει σε πόλεμο για να μας κυριεύσουν πλήρως. Αυτά τα είχε γράψει ο καθηγητής Ανδριάδης το 1925, δεν είναι καινούργια αυτά. Και κάτι παρόμοιο γίνεται και τώρα άλλωστε. Τότε λοιπόν ο Μπίσμαρκ είχε καλέσει τους δύο πρεσβευτές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Ελλάδας για να μας τα συμβιβάσει και να υπάρξει ειρήνη. Επώδυμη ειρήνη, διότι πληρώσαμε και στην Τουρκία τις απώλειες τις οποίες είχε. Πήγε ο ένας, μίλησε με τον εκπρόσωπο των Οθωμανών, έφυγε αυτός, ήρθε ο Έλληνας και όταν έφυγε και ο Έλληνας, λέει ο Μπίσμαρκ και κατεγράφει αυτό. Με αυτούς τους δύο μπερδεύομαι, λέει, πότε εισέρχεται η Οθωμανική Αυτοκρατορία και πότε εξέρχεται η Ελλάς. Ήταν δύο εξαδέρφια μουρούζιδες. Μουρούζης ο ένας, μουρούζης και ο άλλος. Και ο Μπίσμαρκ, ας πούμε χαριτολογώντας, λέει, πότε εισέρχεται η Οθωμανική Αυτοκρατορία και πότε εξέρχεται η Ελλάδα που είχε να αντιμετωπίσει δύο εξαδέρφια. Επομένως, όταν έχουμε τόσα καταλυτικά προβλήματα, που δεν παίρνουν αναβολή να τα επιλύσουμε και για τα οποία κανείς δεν συζητάει, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Δεν είναι σοβαρό αυτό? Πώς μας οδηγήσαν σε αυτή την καταναλωτική κοινωνία, σε μια επίπλαστη ευδαιμονία την οποία πληρώνουμε πολύ ακριβά σήμερα και θα την πληρώσουμε, μην φανταστεί κανείς ότι τελειώνουν τόσο εύκολα τα πράγματα. Στην καλύτερη περίπτωση, σύμφωνα με τις έρευνες, λένε σε 15 χρόνια, δηλαδή μετά το 2031, θα φτάσουμε στα επίπεδα του 2008, αν κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει. Εμείς, επειδή βέβαια δεν κάνουμε τίποτα, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Μας ευχηθούμε τουλάχιστον να μείνουμε εδώ. Η ευχή μου, η δική μου είναι αυτή. Γιατί με ρωτούν πότε θα βελτιωθούν τα πράγματα. Λέω, το ξεχάστε το. Να εύχεστε να μείνουμε εδώ. Για να το κλείσω λοιπόν το θέμα του Κώστα του Ζουράρη. Ήταν ανεπιτυχής ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκε, αλλά θα μπορούσε, ήθελε να αναδείξει ακριβώς τη σπουδαιότητα της γλώσσας. Με κανέναν τρόπο δεν θεωρώ ότι ο Ζουράρης ήθελε να χάσουμε νησιά σου.
Ραντίας όταν ήταν διευθυντής εδώ στη Μακεδονία, μας βοήθησε πάρα πολύ, θυμάσαι Βαγγέλη, με τα κείμενα του και αυτά που έγραφε για το Σκοπιανό, και ήταν αυτός, ένας από αυτούς που το κράτησαν ζωντανό το θέμα. Όσον αφορά τα άλλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, εκεί είναι που τα έχουμε χαμένα, όπως λένε. Είχα ενοχληθεί πάρα πολύ ακούγοντας τον κύριο Αναστασιάδη να εκφοβίζει τους Κυπρίους ότι αν δεν υπογράψουμε και αυτή τη φορά το σύμφωνο, το οποίο είναι κάτι παραπλήσιο με το σχέδιο ΑΝΑ, η Τουρκία θα ενσωματώσει τα κατεχόμενα στην επικράτειά της. Και είχα ενοχληθεί πολύ, διότι είναι ψευδέστατος αυτός ο συλλογισμός και το ξέρει ο κύριος Αναστασιάδης. Δεν υπάρχει αναλυτής, δεν υπάρχει πολιτικός σόφρον που να πιστεύει ότι έχει το παραμικρό συμφέρον η Τουρκία να ενσωματώσει τα κατεχόμενα. Αφενός σημαίνει γιατί χάνει όλη την ενέργεια η οποία δεν βρίσκεται στις περιοχές των κατεχομένων. Στην κατεχόμενη Βόρεια Κύπρου έχουν κάνει πολλές έρευνες και στη θάλασσα από την Αλεξανδρέτα Μερσίνη απέναντι από την Κύπρο. Μέχρι το κατεχόμενο τμήμα έχουν κάνει πολλές έρευνες και δεν βρήκαν ούτε αέριο ούτε πετρέλαιο. Τα ενεργειακά αποθέματα είναι στα νότια του νησιού. Ως εκ τούτου, μία ενσωμάτωση και ένας χωρισμός τέτοιου είδους του νησιού έχει για την Τουρκία καταστροφικές συνέπειες, τη στιγμή μάλιστα που η οικονομία της, που ήταν φούσκα, και όταν έλεγα ότι ήταν φούσκα, κάποιοι με κατηγορούσαν, όμως λέω ότι είναι φούσκα και ο στρατός της. Αυτά τα έγραφα τότε και κάποιοι, πάσχοντας, ας μην το προχωρήσω. Πριν από 1,5 χρόνο, 2 λίρες Τουρκίας ήταν ένα δολάριο. Σήμερα είναι 3,5 λίρες Τουρκίας ένα δολάριο. 80% πτώση έχει το νόμισμα της Τουρκίας. Και έφτασε ο Ερντογάν να απαιτεί, να παρακαλεί, να εκλυπαρεί τους Τούρκους να αλλάξουν ό,τι νομίσματα έχουν, να τα κάνουν τουρκικές λίρες για να ενδυναμώσει το νόμισμα. Δεν ενδυναμώνει αυτό το νόμισμα, αν δεν υπάρχει παραγωγή. Εν πάση περιπτώσει, είναι ψευδέστατο λοιπόν αυτό. Πέραν αυτού υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Αν το κάνει αυτό ο Ερντογάν, τότε η Ευρώπη δεν θα μπορεί να αρνηθεί να προβήσει κυρώσεις εναντίον του, διότι το παρόμοιο που συνέβη με την Κριμαία οδήγησε την Ευρώπη σε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Και μάλιστα χθες πληροφορηθήκαμε ότι της παρέτεινε για ένα εξάμηνο ακόμη. Όταν θα κάνει κάτι παρόμοιο ο Ερντογάν, ποιος είναι αυτός στην Ευρώπη που δεν θα επιβάλλει κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, την ώρα μάλιστα που υπάρχουν του κόσμου τα προβλήματα με τους Τούρκους. Η οικονομία της Τουρκίας είναι ήδη διαλυμένη, μια κύρωση ακόμα. Οι Ρώσοι τους επέβαλαν κυρώσεις και τους διέλυσαν. Σκεφτείτε τι θα συμβεί αν υποστούν κυρώσεις και από την Ευρώπη. Και το περισσότερο απ' όλα είναι το ότι μέσω των κατεχομένων και μέσω του σχεδίου που πάνε να επιβάλλουν οι Αμερικανοβρετανοί, και θα σας εξηγήσω γιατί το τονίζω, έχει ένα παράθυρο για την Ενωμένη Ευρώπη. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, μέσω των Τουρκοκυπρίων. Και το τονίζω το Αμερικανοβρετανοί, διότι προχθές πληροφορηθήκαμε ότι υπέβαλαν ένα σχέδιο το οποίο θα συζητήσουν στις 12 Ιανουαρίου στη Γενέβη. Αμερικανοβρετανικό σχέδιο. Το σχέδιο ΑΝΑΝ ξέρουμε ότι είναι βρετανικό, ήταν ο Λόρδος Χάνα, ή αμφιβάλλω αν ο ΑΝΑΝ το μελέτησε. Άλλωστε πάντοτε βάζουν πρόσωπα αμφιβόλου πνευματικής καταστάσεως Γενική Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Κάνανε ένα λάθος με τον Βαλχάιμ, θα θυμάστε ίσως οι παλαιότεροι, τον αυστριακό πρόεδρο, τον οποίο όμως εξεδίωξαν, διότι μετά από 40 χρόνια θυμήθηκαν ότι ήταν ναζιστής όταν είχε μιλήσει υπέρ των Παλαιστινίων. Τέτοια πράγματα ωραία γίνονται, για να καταλαβαίνουμε δηλαδή, όταν προσέχουμε το παρασκήνιο, ας πούμε.